Στις 19 του μηνός, πρωί-πρωί, έγινε εδώ επιχείρηση με παρουσία της αστυνομίας και εκπροσώπων της ΕΤΑΔ, Εταιρεία Κινήτων του Δημοσίου, που είναι η διαχειρίστρια εταιρεία του κτηρίου του Εμπρός, όπου ανοίξανε τις δύο πόρτες καταστρέφοντάς τις σχεδόν τελείως και κατόπιν μπήκανε μέσα με παρουσία κάποιου που έλεγε ότι είναι μηχανικός της ΕΤΑΔ για να επιβλέψει μήπως γίνει ζημιά στο κτίριο. Και παρουσία του λοιπόν αυτού του κυρίου, ο οποίος ήταν σημειωτέων, φόραγε full face, κουκούλα. Ρίξανε μέσα, φτιάξανε χαρμάνι, ρίξανε λάσπη και νερό μπροστά ακριβώς στη σκηνή και στα καθίσματα του εμπρός. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς διαφυλασσόταν έτσι το κτίριο, θεώρησε ο μηχανικός που ήταν εδώ, που επέβλεπε. Και κατόπιν μπαζώσανε με τσιμεντόλιθους όλα τα ανοίγματα του κτιρίου, τις πόρτες και τα παράθυρα. Εν τω μεταξύ το μάθαμε, προσωπικά το έμαθα από το Sky και ήρθαμε. Αρχικά ήρθαμε δύο άτομα και μετά όμως ήρθε πολλής κόσμος καθώς το νέο κυκλοφόρησε. Ήταν πάρα πολλοί αστυνομικοί στην κάτω γωνία και στην πάνω, δηλαδή είχαν κλείσει και από τις δύο μεριές το δρόμο του κτηρίου που είναι η Ρήγα Παλαμίδου και δεν αφήναν τον κόσμο να περάσει. Όταν τους είπαμε ότι έχουμε πράγματα μέσα, μας αφήσανε. Μας είπαν να συνεννοηθούμε με τον αρχηγό εδώ, τον επικεφαλής της επιχείρησης. Και όντως έγινε αυτό και μας δώσανε διορία να εκενώσουμε το κτίριο από τα πράγματά μας, δηλαδή τον εξοπλισμό του εμπρός, όλα αυτά τα πράγματα που μαζεύαμε χρόνια τώρα μέσα από το Ταμείο του Εμπρός που με ελεύθερη συνεισφορά μας στήριζε ο κόσμος που ερχόταν στις εκδηλώσεις. Είχαμε αγοράσει φώτα, ήχο, σκηνικά αντικείμενα υπήρχαν μέσα, τραπεζάκια, καρέκλες που είχαμε εξοπλιστεί εδώ το φαγέ. Ένα σωρό πράγματα τέλος πάντων, πάρα πολλά πράγματα. Τόσα πολλά που μας πήρε πάρα πολλές ώρες και πάρα πολλά χέρια για να τα βγάλουμε, καθώς εντωμεταξύ διαπραγματευόμαστε συνέχεια με την αστυνομία και με τους ανθρώπους της ΕΤΑΔ εδώ, για να μας δώσουν κι άλλο χρόνο, να κανονίσουμε, να έρθουν αυτοκίνητα κτλ. Η είδηση μεταφέρθηκε αρχικά από το Sky και από την ΕΡΤ, ως ότι μπήκαν μέσα οι αστυνομικοί, πήραν αποτυπώματα, κατέσχεσαν τα πράγματα, όλα παραμύθια αυτά, δεν ίσχυε τίποτα από όλα αυτά. Μπορώ να πω ακόμα, να τολμήσω να πω ότι οι αστυνομικοί ήταν μουδιασμένοι όταν μας είδανε, γιατί δεν ξέρω τι περίμεναν κιόλας, τι παραμύθια μπορεί να τους λένε έτσι ώστε να είναι δυναμικοί όταν έρχονται να κλείσουν μια κατάληψη. Αλλά όταν μας είδανε να κλαίμε όλοι εδώ αγκαλιασμένοι, καθένας που ερχόταν, ξαναρχίζαμε τα κλάματα όλοι μαζί, οι αστυνομικοί οι ίδιοι μουδιασαν, προσπαθούσαν να μας διευκολύνουν. Πραγματικά δηλαδή, προσπαθούσαν να μας διευκολύνουν. Το ίδιο και οι οικοδόμοι, οι άνθρωποι εργάτες που χτίζανε εδώ πέρα και οι άνθρωποι της ΕΤΑΔ μας λέγανε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε το κτίριο ξανά, ότι ό,τι σφραγίζει, ξεσφραγίζει και τέτοια όμορφα, ανεκδοτικά μπορώ να πω σχεδόν. Πιστέψαμε ότι το χάσαμε διαπαντός το κτίριο. Προσωπικά ανέβασα ένα βίντεο το οποίο μέσα από τη συγκίνησή μου εκείνη την ώρα είχε μια τεράστια πήχηση, πραγματικά δεν την περίμενα, μάλιστα το ανέβασα και στραβά, ήταν ανάποδο. Έγινε viral και αυτό μαζί με πολλά άλλα που ανέβασε άλλος κόσμος, φωτογραφίες, έκανε ένα τεράστιο κύμα υποστήριξης, δημιούργησε, έκανε πάρα πολύ κόσμο να έρθει στο κάλεσμά μας. Και με αποτέλεσμα αυτό το χτίσιμο του εμπρός, το κατάπτυστο από τους πάντες, δηλαδή πραγματικά δεν νομίζω ότι υπήρξε άνθρωπος σκεπτόμενος και φορέας και οι πάντες που να μην το κατακρίνει, που να μην έστω ακόμα και οι πιο ας πούμε συντηρητικοί, να μην σκεφτούν ποια η χρησιμότητα κάτι τέτοιο, ας πούμε, ποιος ο σκοπός, ποιος ο στόχος.
Και με αποτέλεσμα λοιπόν να κρατήσει όλο αυτό το πράγμα μόνο μία μέρα. Μία μέρα έμεινε κλειστό το εμπρός. Την επόμενη θριαμβευτικά μέσα σε μία νύχτα γιορτής, πραγματικά εκστατικής γιορτής, σπάσανε όλοι τις μεντόλιθες, σπάσανε από τη μουσική μας, σπάσανε από την χαρά μας και την σφοδρή επιθυμία μας. Αυτός ο χώρος που τόσα χρόνια μας έχει στεγάσει, που έχει στεγάσει τα όνειρά μας, την ελεύθερη έκφρασή μας, την ακυδεμόνευτη έκφρασή μας, που έχει στεγάσει όλα τα κινήματα, που τα έχει, μπορώ να πω, τα έχει θρέψει, τα έχει κανακέψει όλους τους καλλιτέχνες, τους νέους, από τους πιο νέους μέχρι τους πιο σπουδαίους, καταξιωμένους και avant-garde καλλιτέχνες της πόλης και όχι μόνο της πόλης Αθήνας, αλλά και του εξωτερικού. Είναι ένας χώρος διεθνής, το Εμπρός, είναι πολύ γνωστός χώρος και στο εξωτερικό. Έχουν έρθει εδώ από φοιτητές Ευρωπαίοι και από όλες τις Ηπείρους, όχι μόνο Ευρωπαίοι, έως ανθρώπους του πνεύματος όπως ο Ραούλ Βανεγκέμ, ο Τζορτζ Αγκάμπεν, ονόματα όπως ο Ζαν-Ζακ Λεμέτρ που είναι αρχιμουσικός του Θεάτρου του Ήλιου, της Μιουσκίν και ένα σωρό άλλοι που πραγματικά δεν μπορώ, γιατί είναι 10 χρόνια παρουσίας, δεν μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη στιγμή. Να θυμηθούμε πότε ξεκίνησε και πώς λειτουργούσε το Εμπρός. 2011 λοιπόν, από την κίνηση Μαβίλη, ξεκίνησε αυτή η επανεκκίνηση, επαναλειτουργία, επανοικιοποίηση του Εμπρός. Από μια ομάδα καλλιτεχνών, οι οποίοι κάνανε ένα δεκαήμερο εδώ και συνέχισαν έτσι με τη δική τους ας πούμε επιμελητία και το δικό τους τρόπο άποψη για την τέχνη και τα πράγματα να κάνουμε εδώ πέρα δρόμενα. Έγινε η πρώτη εκένωση και το πρώτο κάλεσμα σε βοήθεια, όπου ο χώρος μετά άνοιξε ξανά και περιέλαβε πολύ μεγαλύτερο πλήθος ανθρώπων, ακτιβιστών, καλλιτεχνών κτλ. Η συνέλευσή του έγινε ανοιχτή πλέον και από τότε έτσι λειτουργεί. Προσωπικά ήρθα εδώ το 12 και από τότε δεν έχω φύγει. Πέρασε από διάφορες μορφές λειτουργίας, αλλά το βασικό του μοντέλο δεν άλλαξε ποτέ, ότι δηλαδή λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο, με αυτοδιάθεση, αυτοδιαχείριση. Οι άνθρωποι, δηλαδή οι ακτιβιστές, καλλιτέχνες που έχουν περάσει από εδώ, από τη λειτουργία του, προσφέρουν το χρόνο τους, δεν θέλω να λέω εθελοντικά, γιατί δεν είναι ακριβώς ο εθελοντισμός αυτός που μας... είναι η αυτοδιαχείριση ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει στο Εμπρός, δεν είναι εθελοντισμός. Εθελοντισμός είναι όταν κάποιος θεσμός σε χρησιμοποιεί χωρίς να σε πληρώνει. Εμείς εδώ το κάναμε από μόνοι μας, από μας για μας, από τα κάτω για τους κάτω, για τη βάση. Υπήρξε λοιπόν το θέατρο αυτό, αυτός ο χώρος που δεν είναι μόνο θέατρο, είναι κοινωνικός, πολιτικός χώρος, ένα κέντρο, ένας κόμβος καλλιτεχνών, κινημάτων, τέχνης, πνεύματος, δημόσιος, πραγματικά δημόσιος, με όλη τη σημασία της λέξης. Υπάρχει εισιτήριο, πώς οι καλλιτέχνες διαβιούσαν από αυτό? Η είσοδος είναι ελεύθερη. Όποιος θέλει εισέρχεται σε όλες τις εκδηλώσεις και αφήνει ό,τι θέλει σε ένα κουτί ελεύθερης συνεισφοράς. Ή στο μπαρ, όταν έπαιρνε ας πούμε κάτι το μπαρ, πάλι με ελεύθερη συνεισφορά. Πάντα ήταν όλα με ελεύθερη συνεισφορά. Οι καλλιτέχνες παίρνανε κάποια... Οι καλλιτέχνες βγάζανε πάντα το κουτί τους, ό,τι και να κάνανε, πάντα με ελεύθερη συνεισφορά. Είτε είναι θέατρο, είτε ήταν τραγούδι. Είτε ήταν συναυλία, είτε ήταν, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα εδώ, από τα πιο πειραματικά μέχρι τα πιο παραδοσιακά, τα πάντα. Άρα λειτουργήσε και σαν οικονομική στήριξη για κάποιους ανθρώπους αυτό. Βεβαίως. Βέβαια, κανείς δεν έχει ζήσει από αυτό, δεν έχει βιοποριστεί από το Εμπρός, διότι είναι τόσοι πολλοί καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος, και γι' αυτό πάντα έμπαινε από την λειτουργική συνέλευση του Εμπρός ένα όριο συμμετοχής κάποιων παραστάσεων, ας πούμε, όταν επρόκειτο για θέατρο, κάποιων συναυλιών όταν επρόκειτο για μουσική. Δεν γίνονται βέβαια μόνο συναυλίες, μόνο θέατρα, γίνονται εργαστήρια, σεμινάρια, συζητήσεις πολιτικές, προβολές. Πέρσι είχαμε, με την πανδημία βέβαια, ανοίξαμε
όταν ήταν το καλοκαίρι και μπορούσαμε και με όλα τα μέτρα βέβαια και είχαμε ας πούμε στην Ταράτσα φεστιβάλ κινηματογράφου, έτσι, κινηματόραμα, το κινηματόραμά μας. Ποιο είναι τα βήματα από εδώ και στο εξής? Από εδώ και στο εξής συζητάμε με όλο τον κόσμο που στηρίζει το Εμπρός και όλοι μαζί συναποφασίζουμε και περιφρουρούμε το κτίριο. Προσπαθούμε καταρχάς να αποκαταστήσουμε τη ζημιά, τη φοβερή που έχει γίνει, την παράνομη επίσης να το πούμε αυτό, διότι αυτό το κτίριο είναι νεότερο μνημείο χαρακτηρισμένο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο θα έπρεπε να δίνει άδεια για οποιαδήποτε τέτοιου είδους παρέμβαση όπως έγινε. Δεν ξέρω αν πήραν άδεια ή απλά αν το Υπουργείο απλά δεν ασχολήθηκε, μάλλον πιο πιθανό αυτό. Αυτό είναι ένα έγκλημα που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Εμείς καλούμαστε, που φροντίζουμε το κτίριο τόσα χρόνια, το συντηρούμε με όποιο τρόπο μπορούμε, να το αποκαταστήσουμε, να το καθαρίσουμε, να το ξεμπαζώσουμε και να το ξαναφέρουμε στην πρώτερη θέση. Αυτό σε πόσο χρόνο θα πάρει για να αποκατασταθεί? Αυτό, εάν κρίνω από την ορμή του κόσμου και την διάθεσή του να βοηθήσει, να καθαρίσει τη βρωμιά... Δεν θέλω να εκφραστώ, ας μην το πω. Νομίζω ότι θα μας πάρει μερικές εβδομαδούλες, αλλά θα το καταφέρουμε. Κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων θα γίνουν κάποια δρόμενα καλλιτεχνικά? Θα γίνεται συνέχεια ένα φεστιβάλ πια έξω από το Εμπρός. Φεστιβάλ ελευθερίας και αποκατάστασης του κτηρίου. Κάθε μέρα, ήδη σήμερα είχαμε το πρωί την πρόβα των μουσικών του Support Art Workers. Εκπληκτικές στιγμές ζούμε κάθε μέρα. Οι συγκινήσεις είναι τόσο δυνατές. Δεν προλαβαίνουμε ίσως να τις νιώσουμε. Χθες το βράδυ ήταν πραγματικά τόσο δυνατό αυτό που συνέβη, που οι περισσότεροι από εμάς δεν προλαβαίναμε να το νιώσουμε, δεν προλαβαίναμε να το ενσωματώσουμε, να το καταλάβουμε καλά-καλά. Σήμερα κάπως έτσι, βλέποντας το κτίριο απελευθερωμένο μερικώς, αρχίζουμε και το νιώθουμε και γελάμε και χαιρόμαστε. Ναι, τι είπα, έλεγα, ναι, ήταν οι Support Art Workers λοιπόν πρόβα και μετά είχαμε παραμύθια εδώ στο Φίνικα στην πλατεία για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Ποστάρουμε συνέχεια τα βίντεο, μπορείτε να μπείτε στις σελίδες μας Ελεύθερο Εμπρός Αυτοδιαχειριζόμενο και Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Εμπρός. Έχουμε δύο σελίδες στο Facebook που ποστάρουμε συνεχώς βίντεο από τα προηγούμενα χρόνια αλλά και από ό,τι γίνεται όλες αυτές τις μέρες και θα συνεχίσει να γίνεται κάθε μέρα. Σας καλούμε 7 με 12 κάθε μέρα θα είμαστε εδώ με εκδηλώσεις, δεχόμαστε προτάσεις για εκδηλώσεις, για συμμετοχή σε όλη αυτή τη γιορτή ελευθερίας που γίνεται για την αποκατάσταση του κτηρίου και κάθε μέρα καθώς γιορτάζουμε καθαρίζουμε και τα μπάζα, ξεμπαζώνουμε κι άλλο, ξυλώνουμε τους τσιμεντόλιθους, καθαρίζουμε και αποκαθιστούμε το κτίριο του Εμπρός. Αυτό το κτίριο που μας έχει τόσα χρόνια αγκαλιάσει, είναι μια αγκαλιά για μας.